Είμαι Βοσμιώτης από το 56 και χειρουργός. Κάτω από την πίεση, μετά το 66, κάτω από την πίεση του κόσμου, έγινε αυτή η έρευνα του Αριστοτελείου που μας λέει ότι οι μερκαπτάνες δεν είναι τοξικές και δεν επηρεάζουν την υγεία του κόσμου. Σκεφτείτε ότι αναπνέουμε 15.000 λίτρα αέρα την ημέρα. Σε μια ζωή αναπνέουμε 350 εκατομμύρια λίτρα. Αναπνέουμε αέρα. Μέσα σε αυτά υπάρχουν μερκαπτάνες. Και αυτό το ξέρουμε γιατί η μερκαπτάνη είναι πιο βαριά από τον αέρα και κατεβαίνει και την αναπνέουμε. Ξέρουμε από την έρευνα ότι είναι 20 φορές περισσότερες οι μετρήσεις μέσα στο δηληστήριο. Το ότι δεν είναι τοξικό, εγώ θα σας πω ότι τον Απρίλιο του 70 τρεις σιδηροδρομικοί πέθαναν στην Γαλλία από διαφυγή μερκαπτάνης. Από το 1988 ως το 2012 έχουμε 50 ατυχήματα μερκαπτανών στη Γαλλία. Το λέει η εφημερίδα Le Monde. Δεν είναι κομμουνιστική. Θα ήθελα επίσης να σας παραπέμψω όσον αφορά την τοξικότητα των δηληστηρίων γενικά. Στην εργασία που έκανε ο καθηγητής Μακρύς της αιματολογίας, όπου λέει ότι από το 1950 έγιναν μετρήσεις στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και το ποσοστό του καρκίνου ήταν το ίδιο, 17 με 18%. Από το 1993 έως το 2003 που έγιναν οι μετρήσεις, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οι καρκίνοι παρέμειναν στο 18%, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη 24%. Κάτι φταίει. Επίσης, στην ίδια έρευνα, ενώ τα τροφοεμβολικά επεισόδια ήταν 23% στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, 33% στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά μας λένε ότι οι φθιώλες, οι μερκαπτάνες και τα υπόλοιπα, ίσως βενζόλιο, το οποίο δεν ξέρουμε σε τι πυκνότητα υπάρχει, ούτε η λάσπη μέσα στο θερμαϊκό τι πυκνότητα τοξικών ουσιών περιέχει. Όλα αυτά μου δίνουν εμένα, ένα φτωχό κάτοικο των δυτικών συνοικιών, να σκεφτώ ότι το δηληστήριο μας δηλητηριάζει. Το δηληστήριο είναι ένας αργός θάνατος. Εγώ είμαι χημικός. Σύντροφε, σαν συνέχεια αυτά που είπε ο φίλος, εγώ δεν είμαι από τον έμπος μου, αλλά παρακολουθώ το όλο θέμα. Όταν δημιουργήθηκε αυτή η εταιρεία, η ΕΣΟ Πάπας, είχε σαν αντικείμενο την παρασκευή του τετραεθυλιού που μολύνει αυτούς που έμπαινε στις μηχανές, στα αυτοκίνητα, μιλάω στους αστρομάριδες, που τότε για να μην χτυπάει η μηχανή, μέχρι που ήρθε η αμόλυβδη. Ο μόλυβδος έχει μια συγκεκριμένη αρνητική επίδραση στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου, όπως λένε οι γιατροί, και έτσι είναι. Εάν το 2019 αυτή η εταιρεία ομολογεί μετά από υποχρεωτικές μελέτες που έκανε το εργαστήριο περιβάλλοντος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλη, αναγκάστηκε να ομολογήσει κάποια πράγματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους, λέγθηκαν στην εισήγηση του σύντροφου Μάκη, πριν μισό αιώνα τα απόβλητά της αυτή η εταιρεία τι τα έκανε. Μήπως πρέπει να μπει θύχτη και λέχτη στην εισήγηση. Μήπως πρέπει επισταμένα να υποχρεωθεί η εταιρεία να κάνει έναν έλεγχο στο υπεδαφός της. Γιατί κανένας δεν μας λέει, ίσα ίσα μας επιτρέπει να υποθέσουμε το τι έγινε πριν μισό αιώνα, όταν δεν υπήρχε κανένας, μα κανένας έλεγχος και μάλιστα στη διάρκεια της επταετίας. Το δεύτερο που θέλω να πω, να αναφερθώ κι εγώ στις μερκαπτάνες, το ότι
Θα ήθελα ένα σχόλιο από μεριάς του σύντροφου, γιατί όπως λέει και η μελέτη, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας που έγινε από το Πανεπιστήμιο, για τις 6 από τις 8 μερκατάνες δεν υπάρχουν όρια ούτε από την ελληνική νομοθεσία, ούτε από την τόσο ευαίσθητη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα και στον χώρο δουλειάς που πολύ σωστά λέχτηκε ότι έχει προσδιοριστεί ποσαπλάσια συγκέντρωση από ό,τι στην περιοχή Εβόσμου, Κορδελιού και που είναι και αυτή πολλαπλάσια από ό,τι στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο της πόλης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η έλλειψη της νομοθεσίας, των ορίων δηλαδή που πρέπει, επιτρέπει σε εισαγωγικά ή χωρίς να υπάρχει αυτή η συγκέντρωση αυτών των ουσιών, που ναι μεν μπορεί να μην είναι καρκινογόνες άμεσα, αλλά με συνέργεια με άλλες ενώσεις, όπως είναι οι λεγόμενες αρωματικές, όχι οι οδύνους φοβολούν, έτσι λέγω, είναι κοινική η ονομασία. Ίσως, μάλλον θα λέγαμε ότι είναι ένα, όπως λέμε, κατεφημισμό, όπως λέμε, στη γλώσσα μας. Να καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η συνέχεια, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα ανοιχτές. Η έλλειψη λοιπόν της νομοθεσίας θα ήθελα να σχολιάσει. Όσο πιο απλά γίνεται, να μας πει γιατί στο σοσιαλισμό, στη σοσιαλιστική οικονομία, ενώ θα αξιοποιούμε, θα έχουμε τη λίγη φαντάζομαι, ενώ θα αξιοποιούμε πόρους, δεν θα έχουμε μεγάλη ρήπανση του περιβάλλοντος, θα αποφεύγουμε να επιβαρύνουμε την υγεία, θα προσέχουμε την υγεία και Ναι, στα κύριες Αχιλέας, είμαι από τη Νέα Ευκαρπία, κάτοικος 70 χρόνια. Την περιοχή την γνώρισα από μικρό παιδί. Αλλά έχω να πω το εξής. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Έχει διανύσει μισό αιώνα και επάνω που ο κόσμος αυτός από το τόξο Σύνδου μέχρι την Ευκαρπία το Κιτάν υποφέρει και έχουμε τις μεγαλύτερες απώλειες. Απώλειες περισσότερες από τον ανατολικό τομέα. Εμείς στη Νέα Ευκαρπία κινήσαμε έναν αγώνα κατά των απορριμμάτων. Υποστηρίχθηκε και από ομάδες και από τον Εύωσμο και από παντού. Όμως δεν μπορέσαμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί ήρθαν εκεί με σαν τους Γερμανούς με τάρματα και την ημέρα εκεί ήμουνα. Θέλω να πω το εξής, να μην πολυλογώ, ότι αυτή τη στιγμή ο Κιτάνας δεν υπολογίζει τίποτα και αυτά που τα λένε RDF, εγώ δεν είμαι ούτε χημικός τίποτα, είμαι ένας απλός άνθρωπος και μας έχει πνίξει. Δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Θέλω να τονίσω ότι όλος ο δυτικός τομέας υποφέρει και δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί που είναι αρμόδιοι μας περνάνε, δεν ξέρω, για δεύτερη κατηγορία πολίτες. Εμείς είμαστε στις υποχρεώσεις το ίδιο. Κανένας δεν μας ακούει. Αλλά ο κόσμος, θα το τονίσω, είμαι 80 χρονών, ο κόσμος, εάν δεν σηκωθεί από τους καναπέδες, να σηκωθεί να βγει στους δρόμους, να τους πάρει σβάρνα, αυτοί δεν ακούν τίποτα. Αυτά έχουμε. Ευχαριστώ. Τα πες όλα. Αυτό είναι το κλειδί. Να σηκωθεί ο κόσμος να τους πάρει σβάρνα. Και οι συζητήσεις που κάνουμε εδώ, αυτό το στόχο έχουν πρώτα απ' όλα, να σηκωθεί ο κόσμος. Επιτρέψτε μου πριν πάμε στα λίγο πιο βαθιά πολιτικά ερωτήματα που θύχθηκαν και από τον Γιάννη και από τη Σοφία, δηλαδή για να έρθουμε στην καρδιά του θέματος, θα γυρίσουμε λίγο πίσω σε μερικές επιστημονικές διευκρινήσεις. Θα χρησιμοποιήσω και εγώ μερικές γνώσεις από την επιστημονική μου ειδικότητα. Δηλαδή θα γυρίσω λίγο πίσω στην εποχή του μηχανικού ασφάλειας τώρα για να ξεκαθαρίσουμε δύο ζητήματα.
είναι αναγκαίο μερικές φορές να γίνεται αυτό, γιατί ξέρετε και η επιστημονική διευκρίνηση χρειάζεται. Οι μερκαπτάνες είναι επικίνδυνες. Δεν το συζητάμε αυτό και η συγκέντρωση είναι πολύ ψηλότερη. Δεν είναι όμως ο μεγαλύτερος κίνδυνος, δηλαδή αυτό το οποίο θέλαμε να πούμε δεν είναι ότι δεν είναι μεγάλος ο κίνδυνος των μερκαπτάνων. Υπάρχουν ακόμα μεγαλύτεροι κίνδυνοι που κρύβονται. Το βενζόλιο είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος και η αρωματική υδρογονάνθρακη. Και αν θέλετε στις μερκαπτάνες που είναι μικρότερος σε σχέση με το βενζόλιο αλλά μεγάλος κίνδυνος, τουλάχιστον μυρίζουν και το πιάνουμε αυτό το κίνδυνο, ενώ στο βενζόλιο δεν μυρίζει και δεν θα ασχολιόμασταν αν δεν μύριζε. Ευτυχώς δηλαδή μυρίζει η κορφή του παγόβουνου. Είναι όπως λέμε στην ασφάλεια, στην επικίνδυνοτητα, ο αόρατος κίνδυνος, που είναι πολλές φορές πολύ μεγαλύτερος από τον ορατό. Είναι σωστό δηλαδή ότι στην Ανατολική, σε σχέση με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, έχουμε διαφορετική κατάσταση και σαφέστατα έχουμε αρνητική επίδραση από τα δηληστήρια. Δεν οφείλεται όλη αυτή η κατάσταση στις μερκαπτάνες, αυτό θέλω να πω. Και προσέξτε, μερικές φορές γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος κάτω και από την πίεση. Αν δεν υπήρχε λαϊκή πίεση, δεν θα γινόταν για τίποτα. Για το πιο ανώδυνο, αυτό που εν πάση περιπτώσει μπορούν να το διαχειριστούν, για να συγκαλυφθεί και να μην συζητηθεί το πιο σοβαρό. Εδώ δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αυτό λέω ότι επισημαίνουμε τώρα και είναι, αν θέλετε, το καινούργιο στοιχείο. Η μελέτη του Αριστοτέλειου δίνει ένα ακόμα πιο μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν ασχολείται με αυτό γιατί λέει εμάς δεν μας ανέθεσαν να ασχοληθούμε με αυτό. Το λένε όμως. Δεν μπορεί να τους πει κάποιος ότι το συγκαλύπτουν. Να έχουμε όμως στο μυαλό μας ότι αυτός που πληρώνει την ορχήστρα παραγγέλνει και τη μουσική. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν ζήτημα. Επομένως, ο έλεγχος πρέπει να γίνει για το σύνολο των ρυπογόνων παραγόντων, καρκινογόνων, γιατί στην περίπτωση βενζολίου, αρωματικών υδρογονανθράκων κτλ. Έχουμε συγκεκριμένη, δηλαδή είναι σε επίπεδο παγκόσμιας οργάνωσης υγείας. Δεν το ψάχνουμε ότι είναι καρκινογόνοι παράγοντες, απ' τη μία. Και στους επίσης επικίνδυνους παράγοντες, όπως οι μερκαπτάνες, να γίνει έλεγχο. Να γίνει για το σύνολο. Και να εστιαστεί, καταλαβαίνετε, πρώτα απ' όλα στους πιο σοβαρούς. Αυτό είναι και ο λόγος που δεν εστιάζουμε μόνο στα όρια, γιατί μια απάντηση, Γιάννη, θα ήταν ότι δεν βάζουμε όρια σε μερικές περιπτώσεις γιατί δεν υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος, είναι μικρότερος, είπε και ο γιατρός εργασίας τη διαφορά. Εμείς λοιπόν ζητάμε για το σύνολο, δεν διαχωρίζουμε σε κινδύνους μικρότερους, μεγαλύτερους, αλλά φυσικά θέλουμε να έρθουν στην επιφάνεια οι πιο μεγάλοι, οι οποίοι ενέχονται για αυτή τη διαφορά μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, που είναι ξεκάθαρη. Πρώτο θέμα. Δεύτερο τώρα θέμα. Και σε αυτό το θέμα προσέξτε κάτι άλλο, για να κλείσω λίγο με τα επιστημονικοτεχνικά και να γυρίσουμε, να πάμε λίγο βαθύτερα πολιτικά. Οι οριακές τιμές δεν αναφέρονται σε συστηματική συνεχή έκθεση ενός πληθυσμού. Είναι άλλο πράγμα ένας εργαζόμενος να πηγαίνει μέσα στο εργοστάσιο για 6-8 ώρες κτλ. Αφήστε που γίνονται ολόκληροι συμβιβασμοί για το πώς προσδιορίζονται αυτές οι οριακές τιμές. Πότε μπαίνουν, ποιες είναι, υπάρχει ολόκληρη επιστημονική συζήτηση γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ας το πάρει το ποτάμι, υπάρχουν κάποιες οριακές τιμές. Είναι για εργαζόμενο 8 ώρες, όχι για ένα πληθυσμό που βομβαρδίζεται 30 χρόνια συνεχώς. Δηλαδή δεν σε καλύπτει ακόμα και αν είναι κάτω από την οριακή τιμή της έκθεσης. Ο Γιάννης το ξέρει και από την δουλειά του. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα και στο χέρι. Δεύτερο τώρα. Η επίδραση επικίνδυνων παραγόντων, και κλείνω με το επιστημονικο-τεχνικό της ιστορίας, είναι σωρευτική. Δεν είναι δηλαδή, ακόμα και αν κάθε μέρα είμαστε κάτω από την οριακή τιμή, αν μιλάμε για 30 χρόνια επίδραση, γι' αυτό και είπα η μελέτη πρέπει να γίνει στο νερό, στο έδαφος, στον αέρα. Τα απόβλητα που είναι μια ολόκληρη ιστορία, είναι ιστορία δεκαετιών και ξεκινάνε από πολύ πιο πίσω και με
άλλους στόχους τότε της παραγωγής που έχουν μολύνει. Πάρτε την περίπτωση του Ασοπού που έχει γίνει όλη αυτή η συζήτηση και το τι γινόταν εκεί με τις βιομηχανίες, λέω, για να σκεφτούμε πρακτικά παραδείγματα. Αυτά όσον αφορά τις διευκρινήσεις σε σχέση με τους κινδύνους που μας απειλούν εδώ συγκεκριμένα. Δεν θα σωθούμε φυσικά αν βρούμε το όριο της ρύπανσης για να πάμε λίγο παρακάτω. Αφήστε που αυτό το ίδιο το όριο θα καθορίσει τιμές κατοικιών. Δεν είναι τυχαίο, ας πούμε, αν θέλετε, μια διαφορά στο ποιοι μένουν γενικώς στη μία και στην άλλη πλευρά και τα λοιπά. Τώρα καταλαβαίνετε, για να μην επεκταθούμε. Και φυσικά στο βαθμό που αυτή η ζώνη θα προσδιοριστεί, ό,τι θα φεύγει από αυτή τη ζώνη. Όμως δεν υπάρχει ασφαλή ζώνη, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα σε αυτό το σύστημα που θυσιάζει όλες τις πλευρές της ζωής στο βωμό του κέρδους. Καταρχάς, το ατύχημα μπορεί να είναι ντόμινο. Μην κοιτάτε μόνο τη ρύπαν. Σε ένα ατύχημα ντόμινο, με μία απλή βροχούλα, δέστε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε οδούς διαφυγής. Σκεφτείτε το πιο απλό. Το δίλημα που θα έχει μια υπεύθυνη κρατική αρχή, πέστε ότι ξεχάστε όλα τα άλλα και σκέφτεται με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα είναι αν θα τους βγάλει έξω για να πεθάνουν στο οδόστρωμα αν έχουμε μαζικές εκρήξεις και πυρκαγιές, δηλαδή να καούν πάνω στο δρόμο ή να τους κλείσει ή να δώσει κατεύθυνση να κλειστούν στα σπίτια με κάποιες προδιαγραφές και όποιος σωθεί. Είναι αυτοί οι δρόμοι και αυτή η υποδομή. Υπάρχει υποδομή επίσης να υποδεχθεί. Εδώ λοιπόν πάμε τώρα για να δούμε τη σύγκριση ανάμεσα στα δύο συστήματα, για να το πω έτσι. Για το σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, όχι ότι θα πετύσουμε άμεσα μέτρα. Από τη μία πλευρά έχουμε το σημερινό σύστημα, το οποίο θυσιάζει τις ανάγκες στο βωμό του κέρδους. Τι σημαίνει αυτό, είναι ένα σύνθημα? Σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα το κράτος έχει προσανατολισμό όχι να ελέγχει και να πιέζει το κεφάλαιο, αλλά να το στηρίζει. Είναι ένα κράτος που σου βγάζει παράνομες και καταχρηστικές όλες τις απεργίες, αλλά δεν έχει πάει κανένας μεγαλοκαπιταλιστής μέσα για δολοφονίες δεκάδων εργατών. Θυμούνται το νόμο και τάξη. Στη μία περίπτωση, αν πάει ο άλλος να απεργήσει για να δοθεί αύξηση, πολλές φορές αστεία σε σχέση με τα κέρδη τους, για ένα κουλούρι και ένα γιαούρτι παραπάνω μιλάμε μερικές φορές, λέω σε αυτά που προκυρήσουν τα σώματα, όχι τη γραμμή βάζουμε εμείς, και την ίδια ώρα σε εγκλήματα που έχουν πολύ νεκρά εργατικά ατυχήματα και δεκάδες τραυματίες, το πολύ να τρέχουν στα δικαστήρια κάποιοι υπάλληλοι της εταιρείας, κάποιος τεχνικός, κάποιος διευθυντής κτλ. Πώς ήταν ο αγορανομικός υπεύθυνος παλιά, ο Αυτοφοράκιας, ας πούμε. Θα θυμάστε. Λοιπόν, οι παλιότεροι. Αυτή είναι. Ένα λοιπόν θέμα είναι ποιο κράτος θα ελέγξει. Το κράτος που στηρίζει την κερδοφορία του κεφαλαίου. Το κράτος που έλεγχος δεν είναι. Εστιάζει στην εργοδοτική ευθύνη. Ποιο κράτος θα ερευνήσει? Ποιος χρηματοδοτεί σήμερα την έρευνα? Μιλάμε, ας πούμε, για να ανοίγουμε και λίγο τον οριζοντά μας, για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και δώστε το σκάνδαλο Νοβάρτης. Η Νοβάρτης που διαφθείρει όλους αυτούς, ανεξάρτητα ποιοι είναι, πόσοι είναι κτλ., δεν είναι η ίδια που νομιμότατα χρηματοδοτεί σήμερα ιατρικά συνέδρια που ένας ερευνητής ή ένας γιατρός θα πάει εκεί να φτιάξει το βιογραφικό του. Και αυτό γίνεται με πολιτική του Υπουργείου Υγείας. Αν θέλει ένας ερευνητής δηλαδή να ανέβει στην ιεραρχία και να δημιουργήσει, να φτιάξει ένα βιογραφικό ή ένας γιατρός, πηγαίνει σε αυτά τα συνέδρια που τα χρηματοδοτεί αυτή. Όχι μόνο η Νοβάρτης, όλοι οι μεγάλοι όμιλοι. Συζητάμε δηλαδή μόνο για το ποιος διαφθείρεται και όχι ποιος διαφθείρει. Αυτός είναι στο απειρόβλητο. Ακόμα και αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, λέω στην κάθε, μην χαθούμε τώρα στο κάθε περιστατικό, συγκεκριμένη πολιτική που έγινε το ένα ή έγινε το άλλο.
Αυτός που ο διαχθορέας, ποιος είναι? Αυτός λοιπόν που σήμερα χρηματοδοτεί την έρευνα, ελέγχει το αποτέλεσμα της έρευνας και τα λοιπά. Έχουμε ένα κράτος που υπηρετεί το συμφέρον του κεφαλαίου σε όλους τους τομείς, τον έλεγχο, στην έρευνα, στο χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει ουδέτερος που λέει τι λέει η επιστήμη. Η επιστήμη σήμερα βρίσκεται, λειτουργεί το επιστημονικό δυναμικό στα πλαίσια ενός συστήματος. Και το κεφάλαιο αποφασίζει τι θα επενδυθεί, πότε θα επενδυθεί, ποιους θα προσλάβει, ποιους θα απολύσει, σε τι αποστάσεις θα είναι οι μονάδες κτλ. Μέσα από το κράτος του, το οποίο δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, υπηρετεί το συμφέρον τους. Και η ανάπτυξή τους δεν μυρίζει απλά, λέμε και εύωσμος, σκοτώνει, αυτό είναι το βασικότερο. Βλάπτει πολύ σοβαρά την υγεία, δεν μυρίζει μόνο. Καμιά φορά λέμε ευτυχώς που μυρίζει για να συζητήσουμε τα πιο σοβαρά ζητήματα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα με την Έσο Πάπας. Για να δούμε διαχρονικά αυτό το κράτος. Και να το δούμε και σε όλες τις εκδοχές. Και πριν τη δικτατορία και μέσα στη δικτατορία και στη μεταπολίτευση. Γιατί η κοινή συνισταμένη είναι δικτατορία του κεφαλαίου, φίλες και φίλοι. Και με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας και με τη μορφή της χούντας. Η δικτατορία του κεφαλαίου δεν φεύγει ποτέ. Η διαφορά λοιπόν, Σοφία, μια και το άνοιξες, της εργατικής εξουσίας είναι ότι έχουμε έναν άλλο σκοπό στην παραγωγή πρώτα απ' όλα. Έχουμε σκοπό της παραγωγής τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έχουμε ένα κράτος του οποίου η αποστολή είναι η κοινωνική απελευθέρωση και όχι να στηρίξει τη δικτατορία του κεφαλαίου. Έχουμε εργατική εξουσία δηλαδή, που σημαίνει ότι απελευθερώνεται πρώτα απ' όλα η κύρια παραγωγική δύναμη της κοινωνίας, που δεν είναι οι μηχανές, τα φίλτρα κτλ. Είναι ο εργαζόμενος άνθρωπος, είναι η εργατική τάξη και αυτή μετέχει στη λήψη όλων των αποφάσεων. Μετέχει όταν χαράζουμε τις αποφάσεις, μετέχει όταν τις υλοποιούμε, μετέχει στον έλεγχο της εφαρμογής και διορθώνει. Αυτή είναι πρώτα απ' όλα η μεγαλύτερη εγγύηση. Έχει απελευθερωθεί από τη μισθωτή σκλαβιά ο εργαζόμενος άνθρωπος. Η επιστήμη υπηρετεί επίσης τις κοινωνικές ανάγκες και σαν έρευνα και σαν πρόβλεψη και σαν σχεδιασμός. Με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, θα τα απαντήσεις όλα διαφορετικά. Από το πού θα είναι οι αποστάσεις ασφαλείας, από το πόσοι θα είναι, σε τι έκταση στο ενεργειακό μείγμα θα είναι η διήλυση και η εξόρυξη, ας πούμε, του πετρελαίου, από το τι τεχνολογία θα χρησιμοποιήσεις για να μην υπάρχει ή να μειωθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η περιβαλλοντική ρήπανση, να υπάρχει δηλαδή ισόρροπη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, από το πόσο θα απομακρύνεις τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις από τον οικιστικό ιστό, από το πώς θα ασκείται ο έλεγχος, πώς το σύστημα υγείας θα προτάσει την πρόληψη, που είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, και πρώτα απ' όλα την πρόληψη του κινδύνου στο χώρο εργασίας. Σκεφτείτε ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσαν οι φοιτητές να δώσουν μάθημα, ή οι φοιτήτριες, ας πούμε, αν δεν είχαν κάνει τις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Ήταν σε τέτοιο βαθμό υποχρεωτική δηλαδή η πρόληψη, και αυτό ανέβασε θεαματικά το προσδόκιμο πέρα από τα επιτεύγματα στο επίπεδο της ιατρικής. Όλα λοιπόν αφορούν δύο ριζικά διαφορετικούς δρόμους ως προς το σκοπό της παραγωγής και τις προϋποθέσεις. Επίσης, δεν θα έχουμε ανταγωνιζόμενους ομίλους οι οποίοι σκοτώνονται μεταξύ τους για τα κέρδη και τα μερίδια της αγοράς. Θα μπορούμε να σχεδιάσουμε πανεθνικά πού θα κατανεμηθεί το εργατικό δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό, τα μέσα παραγωγής, ποιες θα είναι οι προτεραιότητες, γιατί δεν θα είναι όλα ιδανικά,
ή αν παρουσιαστούν προβλήματα, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Θα υπάρχει εξουσία που βασίζεται σε γενικές συνελεύσεις εργαζομένων και κορυφαίνεται μέχρι πάνω. Αρκεί να πούμε αυτό για να σηκωθεί ο κόσμος τώρα από τις θέσεις που ξαναγυρίζω σε αυτό που τέθηκε. Είναι το κύριο, αλλά δεν αρκεί. Διότι ξαναλέω ότι εμείς δεν περιμένουμε μια τέτοια μεγάλη μέρα να έρθει, δεν θα έρθει από μόνη της. Το θέμα είναι να παλέψουμε τώρα, άμεσα, χωρίς όμως αυταπάτες, μια σειρά ριζοσπαστικούς στόχους πάλης που παλεύοντάς τους έρχεσαι σε σύγκρουση με αυτό το σύστημα καθημερινά. Ας πούμε ότι δεν περιμένουμε τα ΕΛΠΕ πότε θα δεήσουν να εφαρμόσουν ακόμα και τα στοιχειώδη μέτρα που συμφώνησαν, αλλά λέμε ότι εδώ και τώρα πρέπει να αρχίσει μια υλοποίηση μέτρων, η οποία δεν είναι ριζική λύση του προβλήματος, αλλά στο όνομα του ότι δεν είναι ριζική λύση δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τα πρώτα βήματα για να βελτιωθεί η κατάσταση, και στο βαθμό που δεν τα παίρνει αυτά τα μέτρα να ανοίξει το θέμα της προσωρινής διακοπής λειτουργίας. Αυτό είναι σύγκρουση. Δεν το λέει κανείς άλλος αυτό. Δεύτερο, να ανοίξει η συζήτηση για την ουσιαστική έρευνα την ολοκληρωμένη, που αφορά και τις επιδημιολογικές έρευνες και τις μετρήσεις. Και μετρήσεις που θα τις μαθαίνουμε εμείς, με αξιόπιστο τρόπο, αδιάβλητο. Όχι μετρήσεις σε συρτάρια που θα ανακοινώνονται 2 χρόνια μετά, ας πούμε, σε συνέδρια κλειστά που θα τα χρηματοδοτούν αυτοί που κάνουν τις ανακοινώσεις. Ότι δεν μπορεί τα ΕΛΠΕ ή η ΕΛΠΕ της ΟΝΗ, όλες οι μονάδες, να είναι ελεγκτής και ελεγχόμενος. Δεν μπορεί να εφαρμόσει η ίδια και να ελέγξει η ίδια τον εαυτό της. Πιέζουμε για να φανεί αυτό και στο θέμα του ελέγχου. Του να εστιάσει στην εργοδοτική ευθύνη. Και όχι να κυνηγάμε τον χύψη υπάλληλο με τον οποίο καθαρίζουν και μένουν πάντα στο απειρόβλητο. Δένουμε αυτή την αντιπαράθεση με το σύνολο των αναγκών. Γιατί δεν είναι μόνο η ρύπανση, δεν είναι μόνο το ατύχημα μεγάλης έκτασης, είναι η ενεργειακή φτώχεια, ας πούμε. Τα φτηνά καύσιμα. Είναι η ανεργία. Όλα από πίσω τον ίδιο αντίπαλο έχουν. Δηλαδή σημαδεύουμε σήμερα τον πραγματικό αντίπαλο. Και αν τον σημαδεύσουμε, πιστέψουμε στη δύναμή μας και κινηθούμε αποφασιστικά, είναι βέβαιο ότι μπορούμε, σύντροφοι και φίλοι, να γυρίσουμε τον τροχό της ιστορίας μπροστά.